Ερωτήσεις τηλεθεατών που στέκονται σε ένα από τα θέματα της εβδομάδας, πολύ σημαντικό, τη σύγκρουση μέσα από την τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Πολάκη με τον κύριο Στουρνάρα, τον κεντρικό τραπεζίτη, όπου ρωτούν αν αυτό μεταφράζεται σε σύγκρουση της κυβέρνησης με τον κεντρικό τραπεζίτη ή απλώς είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό που αφορά την κίνηση του κυρίου Πολάκη να τηλεφωνήσει τον κύριο Στουρνάρα. Σωματοποιώ εγώ και τις κάνω μια ερώτηση. Δεν υπάρχει καμία επιλεγμένη επίθεση και αντιδικία με τον κύριο Στουρνάρα, τον κεντρικό τραπεζίτη. Βεβαίως η κυβέρνηση κατά καιρούς, και εγώ το έχω κάνει, έχουμε διατυπώσει διαφορετικές απόψεις, οι οποίες αναμφισβήτητα εμπεριείχαν και το στοιχείο της κριτικής ή και της αντίθεσης για θέσεις του κυρίου Στουρνάρα με την ιδιότητα του κεντρικού τραπεζίτη για ζητήματα που αφορούν στην οικονομία. Σας θυμίζω, εάν θα έπρεπε να πάρουμε και άλλο πρόγραμμα ως χώρα ή αν ήταν ικανό αυτό που έχουμε εμείς ονομάσει το μαξιλάρι των 20 και πλέον δισεκατομμυρίων. Αλλά η επιλογή σύγκρουσης με τον κύριο Στουρνάρα δεν υπάρχει. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά υπάρχει το δικαίωμα της κυβέρνησης όταν διατυπώνει απόψεις να τις διατυπώνει και αυτό κάνει στη βάση υπαρκτών διαφωνιών και αντιθέσεων εδώ, σε συγκεκριμένα μιλάμε ζητήματα. Μιλάμε για μια κίνηση όπου ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρτική εξέταση. Ναι, αυτό δεν συνδέεται καθόλου με εκείνο το οποίο με ρωτήσατε και απάντησα, εάν επιλέγουμε τη σύγκρουση. Το ότι διετάχθη από την αρμόδια εισαγγελική αρχή η προκαταρτική εξέταση για τον κύριο Πολάκη, δικαίωμα της εισαγγελικής αρχής, είναι να το πράξει. Για να διαφανεί, δηλαδή, να διαλευκανθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της ηχογράφησης της συνομιλίας. Τώρα, όμως, σε ό,τι αφορά όμως την ουσία του ζητήματος για την τηλεφωνική επικοινωνία, σας είπα λίγο πριν, πρέπει να πω δύο πράγματα. Ότι ο κύριος Πολάκης έλαβε ένα δάνειο, όπως θα το ελάμβανε ο κάθε πολίτης, παρέχοντας εγγύηση, δηλαδή έδωσε το σπίτι του για υποθήκη. Και βγήκε η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας. Της Τράπεζας της Ελλάδος, που είπε ότι νομίμως εδόθη. Ναι. Και βγήκε η κριτική που ασκείται εδώ δεν αφορά το νόμιμο, σε όσους ασκούν αυτή την κριτική, αφορά το ηθικό. Αλλά να μην επανέλθουμε σε αυτό, διότι κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε πολύ μέσα στην εβδομάδα. Ναι, όχι, επειδή όμως έγινε αναφορά από τον τηλεθεατή που εσείς τη μεταφέρατε, τους τηλεθεατές. Τους τηλεθεατές, εντάξει. Μόνο ένας. Έχω την υποχρέωση να απαντήσω συλλογικότερα για το ζήτημα. Εγώ θέλω να διευρύνω την ερώτηση και να σας ρωτήσω, με δεδομένο ότι ασκήθηκε κριτική σε αυτή την κίνηση η οποία έγινε από κορυφαία στελέχη. Σε ποια κίνηση? Το να τηλεφωνήσει ο κύριος Πολάκης στον κεντρικό τραπεζίτη. Από κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, και υπήρξε και κριτική και από μέσα, παραδείγματος χάρη η Αυγή, που είναι και το επίσημο, η επίσημη εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα τη δική σας άποψη. Κοιτάξτε, σας είπα... Αν έπρεπε να γίνει ή δεν έπρεπε να γίνει αυτή η κίνηση, το τηλεφώνημα. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάλι δύο ζητήματα, διότι εάν τα αφήσουμε έτσι, σημαίνει ότι γίνεται η υπαγωγή του ενός στο άλλο, ενώ είναι τελείως διαφορετικά. Μάλλον είναι τρία τα ζητήματα. Ο κύριος Πολάκης πήρε ένα δάνειο, για το οποίο σας είπα λίγο πριν την άποψή μου. Το δεύτερο, ότι επικοινώνησε με τον κύριο Στουρνάρα. Εάν επρόκειτο για μια τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία είχε αυτό το περιεχόμενο που είδα και εγώ και εσείς και ο καθένας να καταγράφεται στον ημερήσιο τύπο, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται και έχει διαταχθεί η προκαταρτική εξέταση είναι αν ηχογραφήθηκε ή όχι. Επομένως, καλό είναι να διακρίνουμε τα ζητήματα, διότι είναι τρία διαφορετικά ζητήματα. Και εγώ θα μπορούσα να τηλεφωνήσω στον κύριο Στουρνάρα και να του πω ότι, ξέρετε, εάν πιστεύετε ότι έχει παρανομήσει η τράπεζα της Αττικής που μου έδωσε το δάνειο, να το ελέγξετε. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την δημοσιευμένη στοιχομηθεία που είδα. Το άλλο είναι άλλο ζήτημα. Άρα είναι μια κίνηση που θα μπορούσατε να κάνετε κι εσείς. Αυτό καταλαβαίνω. Κοιτάξτε. Αν ήσασταν εάν ο κύριος Πολάκης εδέχθη βολές για ένα θέμα, και καλό είναι κάποια στιγμή η τράπεζα να μιλήσει και πιο αναλυτικά. Και πόσοι έχουν πάρει. Η τράπεζα πάρει... της Ελλάδος εννοείται. Βεβαίως. Και η τράπεζα της Αττικής. Πόσοι έχουν πάρει δάνεια. Με ποιες προϋποθέσεις τα πήρανε. Και τι είπε ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι να με ελέγξετε. Αλλά να ελέγξετε και άλλες περιπτώσεις. Και βεβαίως το πολιτικό μήνυμα
της συγκεκριμένης προτροπής είναι υπαρκτό. Όταν λέει ο κύριος Πολάκης να ελέγξετε και άλλες περιπτώσεις, mm-hmm. προφανέστατα ο υπαινιγμός σαν ενδεικνύει συγκεκριμένα ζητήματα. Ωραία. Έτσι λοιπόν, δεν είναι. Πάμε να δούμε τώρα τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.